Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε μέρος δεύτερο, σήμερα Τρίτη, 7 του Ιούνιου. Λοιπόν, και ψάχνουμε τηλεθεατές που θέλουν απλά να προκαλέσουν την τύχη τους. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας και το υπογράφει ένας αγαπημένος ηθοποιός αλλά και συγγραφέας, γιατί είναι το τέταρτο τελικά βιβλίο. Είναι το δώρο για τους πρώτους που θα επιλέξουν να στείλουν στον αριθμό που βλέπετε στην κάτω μεριά της οθόνης ένα SMS και να γράψουν το ονοματεπώνυμό τους, να αφήσουν ένα κενό διάστημα και τη λέξη βιβλίο με κεφαλαία λατινικά γράμματα. Και έχουμε και ένα δεύτερο δώρο. Ψάχνουμε δύο τυχερά ζευγάρια για να ζήσουν μια απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Θα τους στείλουμε στο Αλμύρα, στο φιλόξενο χώρο που υπάρχει στον κόλπο της Αγίας Πελαγίας. Είναι ανοιχτός από το πρωί ως αργά το βράδυ. Θα κάνετε εκεί τις βουτιές σας. Καφέ, κοκτέιλ, χυμή, αλλά και λαχταριστά μεσογειακά καλομαγειρευμένα πιάτα. Ιδανικό σκηνικό που θυμίζει 100% καλοκαίρι. Γι' αυτό το συγκεκριμένο δώρο, για τα δύο ζευγάρια που ψάχνουμε, στον ίδιο αριθμό θέλουμε να γράψετε πώς σας λένε, να αφήσετε κενό διάστημα και τη λέξη τραπέζι, με κεφαλαία λατινικά ψηφία. Αυτά τα δώρα της εκπομπής και ελάτε τώρα να πούμε καλό μεσημέρι σε έναν άνθρωπο που αλώνει κυριολεκτικά την χώρα, γιατί τον έχουν καλέσει παντού να παρουσιάσει την ουρανό εσά του. Λοιπόν, έγινε μια παρουσίαση βιβλίου χτες και ήταν εκεί ο Κώστας Κρομίδας, όπως είναι και εδώ απέναντί μας. Και μια πολύ όμορφη παρέα. Είχε μουσική, είχε κείμενα, είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα στην παρουσίαση του βιβλίου. Θα του πούμε καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Εμείς τα λέμε μετά από 5 χρόνια περίπου. Πέρασαν 5 χρόνια κιόλας. Πέρασαν 5 χρόνια, γιατί είχα έρθει για το πρώτο βιβλίο τότε, που δεν ήταν το πρώτο μυθιστόρημα. Και αφορμή ήταν η κόρη σου. Ναι. Τον Μπαμπά Μεγάλωσέ με. Και να λοιπόν που 5 χρόνια μετά τα ξαναλέμε με το τελευταίο, με την Ουρανόεσα. Και θέλω να Ουρανόεσα και η κόρη, όπως και να το κάνω έτσι. Ουρανόεσα και η κόρη, αλλά αυτή είναι η άλλη Ουρανόεσα εδώ. Και περίμενες μέσα σε μια πενταετία ότι θα είχες μια τόσο ανωδική, λαμπρή και σταθερή παρουσία στο χώρο της λογοτεχνίας και του βιβλίου, Κώστα? Ήταν στα πλάνα σου και τα σχέδιά σου? Μάλλον βοήθησε η συνέντευξη που κάναμε μαζί τότε και με ανέβασε πολύ. Λοιπόν, όχι, δεν το περίμενα με τίποτα. Δηλαδή, αν με ρώταγες τότε, τι φαντάζεσαι σε 5 χρόνια, δεν φανταζόμουν ότι θα είχα γράψει 4 μυθιστορήματα και ότι μετά από 5 χρόνια θα ξαναρχόμουν εδώ στην υπέροχη Κρήτη, ας πούμε, για να παρουσιάσω την Ουρανόεσα και να κάνω αυτή την πολύ ωραία περιοδία που κάνω. Όχι, δεν το φανταζόμουν. Δεν ήξερα πού με οδηγεί αυτή η πόρτα που άνοιξα γράφοντας το πρώτο βιβλίο. Που δεν ήταν καν μυθιστόρημα, έτσι, το πρώτο μου βιβλίο. Όταν πια ξεκίνησα με τη ζωή που έλειπε, το επόμενο μυθιστόρημα, και άρχισαν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά, άρχισα να παίρνω αυτή τη μυρουδιά αυτού του χώρου, του καινούργιου χώρου για μένα, πρωτόγνωρο για μένα όλο αυτό το κομμάτι στα συγγραφικά ταξίδια. Ακολούθησε η Ογκρέσα, ακολούθησε το Μημελισμόνι πέρσι, τώρα η Ουρανόεσα. Και να, είμαι πάλι εδώ μετά από 5 χρόνια και μιλάμε. Είναι κάτι που πάει μόνο του, όπως λέμε. Δηλαδή, είναι κάτι που έρχεται η έμπνευση πλέον. Φαντάζομαι ότι είναι και λίγο πιο εύκολο, δεν ξέρω κιόλας, μετά από 4 μυθιστορήματα να γράφει ένα ακόμα. Μετά από 4 βιβλία, μάλλον να γράφει ένα ακόμα. Αλλά πάει, κυλάει μόνο του. Όχι. Έρχονται τα πράγματα. Τίποτα δεν πάει μόνο του. Όχι. Ειδικά αυτή την εποχή δεν πάει τίποτα μόνο του. Αν δεν το κυνηγήσει, πρέπει να είσαι πολύ τυχερός. Είμαι τυχερός στη ζωή, γενικά μου έχει φερθεί πολύ καλά η ζωή, γενικότερα. Αλλά νομίζω ότι αν δεν κυνηγήσω κι εγώ τα πράγματα, αν δεν καθίσω να γράψω, αν δεν βγω να κάνω τις παρουσιάσεις αυτές που κάνω. Είμαι στην 24η, νομίζω, παρουσίαση σήμερα στον Άγιο Νικόλαο, χθες στο Ηράκλειο, θα τα πούμε τώρα αυτά. Όλα αυτά είναι ένα ταξίδι το οποίο νομίζουν όλοι ότι είναι διακοπές. Ότι έχω έρθει και ότι την περισσότερη ώρα είμαι στη θάλασσα, ας πούμε, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, ότι κολυμπάω. Την κοιτάω από μακριά τη θάλασσα γιατί δεν προλαβαίνω να μπω. Είσαι από πόλη σε πόλη και από χωρίων ή σχωρίων για να συναντήσεις αναγνώστες, φίλους που θέλουν να σε δουν από κοντά και να τους πεις για την ιστορία. Ναι, κάναμε χθες μια πολύ όμορφη παρουσίαση εδώ στο Ηράκλειο, πραγματικά συγκινητική και πολύ αισθαντική. Είναι από τις πολύ ωραίες παρουσιάσεις που μένουν. Είχαμε, νομίζω, ενδιαφέροντα πράγματα. Ο κόσμος δεν ήθελε να φύγει. Κράτησε σχεδόν δηλαδή μια ώρα η παρουσίαση, που είναι πολύ για ένα βιβλίο, θεωρώ. Και ο κόσμος δεν ήθελε να φύγει. Ήθελε να καθίσει να ακούσουμε τη Τζορτζίνα την Αλεξάκη που μας τραγουδούσε χθες υπέροχα τραγούδια, να μιλάμε για τα βιβλία. Γιατί στις παρουσιάσεις των βιβλίων δεν μιλάω μόνο για την υπόθεση των βιβλίων, γιατί αυτό είναι βαρετό συνεχώς να μπεις και να μιλάς μία ώρα για το βιβλίο σου. Πιάνω μια κουβέντα με τους αναγνώστες και μιλάμε για έρωτες, μιλάμε για πεπρωμένο, μιλάμε για πράγματα που θέλουμε να ζήσουμε, μιλάμε για πολλά πράγματα. Αυτό γίνεται σε κάθε παρουσίαση. Τουλάχιστον αυτό επιδιώκω εγώ και νομίζω ότι θα γίνει και σήμερα και αύριο στα Χανιά.
Και μεθαύριο πάλι στα Χανιά στα Κουνουπηδιανά και την Παρασκευή στο Ρέθυμνο. Θα μας τα πεις αναλυτικά πού και πώς. Θέλω να ρωτήσω, επειδή για τον κόσμο που σε παρακολουθεί τώρα, είσαι ένα οικείο αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Σε γνώρισε μέσα από ρόλους είτε στην τηλεόραση, είτε στον κινηματογράφο, είτε στο θέατρο. Και τώρα συστήνεσαι με μια άλλη ιδιότητα, αυτή του συγγραφέα. Είναι μια καινούργια καριέρα, είναι ένας κόσμος που άνοιξε και συνειδητά ψάχνεις, επιδιώκεις και θέλεις να παραμείνεις. Κοίταξε, στο πέμπτο βιβλίο πια, δεν νομίζω ότι από μόνο το αυτό μου έχει δείξει το δρόμο. Δηλαδή η εξαιρετική πορεία των βιβλίων τα προηγούμενα χρόνια μου έχουν δείξει από μόνο τους το δρόμο, με την έννοια ότι θα ήταν ανόητο να ασχοληθώ με κάτι άλλο αυτή την εποχή, γιατί το λατρεύω αυτό που κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και να γράφω και να βρίσκομαι όπως είμαι εδώ μαζί σας, όπως βρίσκομαι στις παρουσιάσεις τα βράδια, κάθε βράδυ, που είναι μια διαφορετική εμπειρία και για μένα. Είναι ουσιαστικά σαν να είμαι στο θέατρο, έχω μια παράσταση κάθε βράδυ, η οποία έχει εντελώς διαφορετικό κοινό, εντελώς διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Δεν είναι δηλαδή μια ρουτίνα για μένα. Δεν βαριέμαι στις παρουσιάσεις, δεν κάνω το ίδιο πράγμα συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή έχω παντρέψει λίγο αυτή την ανάγκη ως ηθοποιός, την έχω περάσει σε αυτό το κομμάτι που κάνω τις παρουσιάσεις των βιβλίων και είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα και τιμητικό να έχεις από κάτω 50, 100, 200 ανθρώπους και να σε ακούνε, να τους μιλάς για τα βιβλία σου. Είναι πολύ τιμητικό. Και είχα την τύχη σε όλη αυτή την περιοδία που έχει ξεκινήσει από την Αθήνα, έφτασε στην Αλεξανδρούπολη και τώρα είμαι στην Κρήτη. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα σχεδόν και συνεχίζω. Έχω κι άλλες. Έχω συναντήσει εξαιρετική φιλοξενία. Καλά, εσείς το έχετε τερματίσει στην Κρήτη, είστε εξαιρετικοί στη φιλοξενία. Και άνθρωποι με τιμήσανε με πολλά. Δηλαδή είχα πολύ ωραία, πολύ ωραίες εκδηλώσεις στις παρουσιάσεις. Στα Τρίκαλα πήγες. Βέβαια. Στα Τρίκαλα ήταν η μοναδική μέρα. Στα Τρίκαλα ήταν η μοναδική παρουσίαση που υπάρχει και το τραγούδι του βιβλίου που λέει Ανοίξανε ρογμές οι ουρανοί. Λοιπόν, έβρεξε τόσο πολύ στα Τρίκαλα που είχε να βρέξει όλο το χειμώνα, δεν είχε βρέξει. Παρ' όλα αυτά η παρουσίαση πήγε εξαιρετικά. Με τιμήσανε οι πατριώτες. Υπήρχε ο φόβος. Τώρα κάνω ερωτήσεις που ενδεχομένως να έχουν υποθεί, αλλά μια βρισκόμαστε πρώτη φορά. Εννοείται. Υπήρχε ο φόβος του ο κόσμος με ξέρει ως ηθοποιό. Έχω δύο δρόμους. Είτε αυτό να μου κάνει καλό και να. Επειδή είμαι αναγνωρίσιμο πρόσωπο, να πάνε να πάρουν το βιβλίο μου, είτε αυτό να μου κάνει κακό, γιατί με ξέρουν και μπορεί να είναι τελείως κακό αυτό που κάνω. Έχω συναντήσει ανθρώπους σε παρουσιάσεις που μου λέγανε δεν ήθελα με τίποτα να διαβάσω βιβλίο σου, γιατί δυστυχώς έχω κάνει τα τελευταία χρόνια πολύ κακούς χαρακτήρες στην τηλεόραση και με έχουν συνδυάσει άνθρωποι ως κακό άνθρωπο. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαι έτσι και στη ζωή μου. Υπήρξε αυτή η καχυποψία, τι θέλει ένας ηθοποιός τώρα να γράψει βιβλία, που εγώ το θεωρώ ατού. Ότι έχω μια προϊστορία ως ηθοποιός για να μπορώ να γράφω, γιατί προσεγγίζω τους χαρακτήρες μου μέσα από ένα πολύ κινηματογραφικό τρόπο. Μ' αρέσει, λατρεύω όλους τους χαρακτήρες μου. Κάπου λοιπόν στη μέση νομίζω ότι είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι ότι όσοι άνθρωποι ήταν δύσπιστοι, δεν με διαβάζανε, γιατί είμαι ηθοποιός, αν καταφέρω και τους κάνω να με διαβάσουν, γίνονται οι πιο φανατικοί μου αναγνώστες. Είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή, χτες συγκεκριμένα ήρθε μια κυρία, μου λέει: Είχα αυτό το θέμα. Μου το λένε συνέχεια σε κάθε παρουσίαση. Δεν σε διάβαζα γιατί έλεγα αυτό. Διάβασα την Ογκρέσα, μου λέει συγκεκριμένα. Και ήρθε και με τα υπόλοιπα βιβλία μου να τα πάρει, να τις τα υπογράψω. Μου λέει: Πλέον είμαι. Φαν. Μουτζαχεντίν. Λοιπόν, πάμε στο. Θέλω. Ναι, στην ιστορία αυτή. Αρχικά να πάμε λίγο στον τίτλο. Γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να αναρωτιέται τι είναι η Ουρανόησα. Είναι πολύ εύκολο και. Μην νομίζετε, και εγώ τώρα το παίζω έξυπνος, γιατί στην αρχή και εγώ δεν το ήξερα. Ουρανόησα σημαίνει γεμάτη ουρανού. Είναι μια ελληνική λέξη, είναι επίθετο και σημαίνει υπάρχει σαν λέξη. Δεν είναι ότι είναι μια λέξη που έφτιαξα εγώ. Αλλά είναι από αυτές τις λέξεις που κανένας δεν θυμάται ή κανένας δεν γνώρισε. Ξέρεις, σημαίνει γεμάτη ουρανού, σημαίνει αυτή που είναι πλήρης από ουρανό, όπως είναι η αστερόεσα γεμάτη από αστέρια, όπως είναι η πυρόεσα που είναι γεμάτη φωτιά. Υπάρχουν πολλές λέξεις με κατάληξη το έσα. Αυτό δείχνει, το έσα δείχνει μια γεμάτη, την πληρότητα. Ουρανόησα όμως, εγώ δεν την επέλεξα για αυτό το λόγο, διότι υπήρξε η πρώτη αναφορά που έγινε για την Ουρανόησα από τον Γιάννη το Μητράκα, ο οποίος είναι άρχονα γεωγράφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Μεριανόησα, μεριαγαπημένη μου, Σαμοθράκη, Ουρανόησά μου». Από εκεί λοιπόν εγώ έκλεψα κατά κάποιο τρόπο τον τίτλο, εν γνώση του βέβαια, γιατί ήταν ενημέρωση αυτό που κλέψω τον τίτλο, που δεν είναι και δικό του εννοείται η λέξη σαν Ουρανόησα, αλλά για λόγους έτσι ευγένειας το έκανα. Από εκεί λοιπόν πήρα τη λέξη αυτή, γιατί εκφράζει πάρα πολύ τη Σαμοθράκη. Είναι μια ονομασία λοιπόν που έχει δώσει αυτός ο άνθρωπος στη Σαμοθράκη, και επειδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του βιβλίου της ιστορίας εξελίσσεται στη Σαμοθράκη. Δηλαδή έχει να κάνει πολύ με το νησί, με αυτά που συμβαίνουν. Δεν ξέρω, έχετε επισκεφτεί ποτέ, έχετε πάει. Όχι. Αν διαβάσετε το βιβλίο θα πάτε. Να είστε σίγουροι. Είναι πολλοί άνθρωποι που πλέον διαβάζοντα το βιβλίο θέλουν να πάνε στη Σαμοθράκη. Εσείς έχετε πάει. Ναι. Για το βιβλίο ή νωρίτερα. Μου μιλάς στον ελληνικό και εγώ σου μιλάω στον πληθυντικό. Όχι, μου μιλάς στον πληθυντικό και εγώ σου μιλάω στον ελληνικό. Πρέπει να το αποφασίσουμε. Ωραία, ελληνικό. Όσο μεγαλύτερο όσο σου λέω, παιδί μου, μπορείς να μιλάς στον ελληνικό. Ωραία, ελληνικό. Αν μιλάμε στον ελληνικό, αν θέλεις. Έχω πάει πριν από 23 χρόνια στη Σαμοθράκη, ο ίδιος.
όλο το χειμώνα και όλο το διάστημα πήγαινα κάθε μέρα μέσα από βίντεο, μέσα από φωτογραφίες, μέσα από τηλεφωνήματα που έκανα με ανθρώπους που ζουν στη Σαμοθράκη. Αλλά αυτές οι 5 μέρες που είχα πάει πριν από πολλά χρόνια ήταν αρκετές για να χαραχτούν μέσα μου και να λέω ότι αυτό το νησί. Δεν ήξερα βέβαια όταν πήγα τότε. Ήμουν φοιτητής ακόμα στη δραματική σχολή. Έτσι, σπούδαζα θέατρο. Όταν πήγα λοιπόν, εντυπωσιάστηκα πολύ από αυτό που κουβαλάει αυτό το νησί, γιατί έχει μια φυσική ομορφιά ανέγκυχτη ακόμα αυτό το νησί. Συν το κομμάτι του μυστηριακού, το οποίο ανακάλυψα τώρα. Λένε ότι έχει ένα απίστευτο, μια απίστευτη ενέργεια έχει αυτό το νησί, σπουδαίες αρχαιότητες και ήταν... Έχει καταγραφεί στην Σαμοθράκη, είναι η πιο αρχαία λατρεία, ας πούμε, στους θεούς, η λατρεία των καβύρων, έτσι λέγεται. Και εκεί από όλο τον κόσμο της τότε εποχής ταξιδεύαν για να μοιηθούν σε αυτή τη λατρεία. Γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα σήμερα για τον τρόπο της μοίησης, διότι ένας από τους όρους της μοίησης τότε ήταν η απόλυτη μυστικότητα, στη διαφορετική περίπτωση θάνατος. Οπότε δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Αυτό που έκανα μέσα σε αυτό το βιβλίο ουσιαστικά, ένα μικρό κομμάτι, δεν είναι το βιβλίο, δεν μιλάει μόνο γι' αυτό, είναι ότι δημιούργησα, αν θέλεις, μια τέτοια τελετή με τα στοιχεία που υπάρχουν και με τις μαρτυρίες που υπάρχουν. Οπότε έφτιαξα ένα δικό μου, καθαρά δικό μου, το πώς γίνεται. Και οι πρωταγωνιστές μου ουσιαστικά και στο παρελθόν και στο σήμερα εμπλέκονται με όλο αυτό το μυστηριακό κομμάτι. Δηλαδή ουσιαστικά το νησί, η Σαμοθράκη είναι σαν μαριονέτες κοινή τους ήρωες και τους χαρακτήρες με όλη αυτή την ενέργεια που λες που πραγματικά κάτι συμβαίνει εκεί, 100% πέρα από τα μεταφυσικά και από τα περίεργα. Κάτι συμβαίνει σε αυτό το νησί, κάτι παράξενο και κάτι όμορφο. Το έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο και όλοι μαγεύονται από την άγρια ομορφιά, την ανεπιτίδευτη, από τα βάρθρα, τα φαράγγια. Είναι οι βάθρες, οι εκπληκτικές βάθρες, ας πούμε, που προχωράς μέσα, ακολουθείς ένα ριάκι ή ένα χύμαρο ή οτιδήποτε και ξαφνικά βρίσκεσαι μέσα σε μια λίμνη που την προηγούμενη χρονιά να μην υπήρχε. Διότι ξέρεις, κάθε χρόνο αλλάζει το τοπογραφικό εκεί, το σχήμα, διότι βρέχει δυνατά, αλλάζουν τα διάφορα. Εντάξει, υπάρχουν οι κλασικές μεγάλες λίμνες στη Σαμοθράκη που υπάρχουν, η Ρία Βάθρα, ας πούμε, η Βάθρα του Φωνιά, όλα αυτά. Είναι εξαιρετικά μέρη. Ταξιδεύει ο κόσμος για να πάει να ζήσει αυτό το πράγμα, να ζήσει αυτή την ενέργεια. Λένε πολλά, υπάρχουν πολλά. Λένε ότι αν βουτήξεις μέσα στο νερό, ας πούμε, ακούς την καρδιά του νησιού, αν πιεις νερό, παντρεύεσαι στο νησί. Δεν υπάρχει να την γλιτώσεις. Μάλλον δεν είχα πιει νερό τότε οπότε, από τις βάθρες, γιατί δεν παντρεύτηκα στο νησί. Εμένα με έχει γοητεύσει, ας πούμε. Με έχει γοητεύσει η Σαμοθράκη. Είναι ένα νησί, νομίζω, αδικημένο. Αλλά δεν ξέρω, καμιά φορά η ανάπτυξη δεν φέρνει πάντα καλά αποτελέσματα. Καμιά φορά τα αδικημένα είναι τα πιο τυχερά. Παρουσίαση έκανε στο νησί ή σκοπεύεις να πας το καλοκαίρι? 7 Ιουλίου έχουμε μεγάλη παρουσίαση. Θα είναι και η Ζωή τη Γανούρια, η οποία έχει συνθέσει το ομώνυμο τραγούδι της Ουρανόε σας. Εκπληκτικό τραγούδι, το τραγουδάει η Μικαέλα Ιδαρμάνη, όπου θα παραστεί και θα τραγουδήσει. Όχι, θα τραγουδήσει, θα είναι η Ζωή, θα παίξει το τραγούδι, θα το τραγουδήσει μια άλλη τραγουδίστρια που θα είναι στη Σαμοθράκη. Και θα κάνουμε πολύ μεγάλη παρουσίαση εκεί στις 7 Ιουλίου. Και αν θέλεις, κλείνει για μένα και αυτός ο κύκλος. Διότι αυτή την περίοδο θα πρέπει κανονικά να γράφω το επόμενο βιβλίο. Θα πρέπει να ασχολούμαι πολύ. Δεν το έχεις ξεκινήσει ακόμη? Όχι, το έχω ξεκινήσει, αλλά δεν ασχολούμαι πολύ. Το έχω ξεκινήσει, έχω μπει. Δεν με αφήνει η Ουρανόεσα. Δεν με αφήνει, δεν μπορώ να αφήσω πίσω αυτό το βιβλίο και έχω πει 7 Ιουλίου τελειώνει, πάω στο επόμενο. Θα γράφεις και θα δουλεύεις καλοκαίρι δηλαδή ή προβλέπετε να κάνεις και διακοπές? Στις διακοπές γράφω, για μένα διακοπές είναι αυτό. Να μπορώ να έχω τον υπολογιστή μου και να μπορώ να γράφω χωρίς να έχω άλλες υποχρεώσεις. Αυτές είναι οι διακοπές μου. Για πες μας πού θα σε συναντήσουν οι φίλοι που μας παρακολουθούν. Σήμερα Άγιος είμαστε Νικόλαος. Στον Άγιο Νικόλαο με το βιβλιοπωλείο Αλφαβητάρι. Θα γίνει παρουσίαση στο βιβλιοπωλείο 7.30 ώρα από ό,τι βλέπω εδώ, 7.30 με 9.30. Έχουν ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Σε κάθε παρουσίαση. Δεν είναι μια απλή παρουσίαση. Τώρα, μην πω λεπτομέρειες και σας κουράζω, γιατί έχω πολλά event που γίνονται, τραγούδι, χορό. Έχουμε πολλά πράγματα σε όλες τις παρουσιάσεις. Σε κάθε παρουσίαση. Μετά, αμέσως μετά, είμαι αύριο στα Χανιά, στον κήπο, στις 8.30 ώρα το βράδυ και εκεί ένα εξαιρετικό πάνελ με πολύ ωραία πράγματα και εκεί τραγούδι. Ένα ζευγάρι θα χορέψει τάγκο. Την επόμενη μέρα στα Κουνουπιδιανά, έτσι, στο καφέ Φλιτζάνα. Ωραία, μου αρέσει αυτό το καφέ Φλιτζάνα, στις 7.30 ώρα και θα τελειώσει η περιοδία μου αυτή η περιοδία στην Κρήτη, την Παρασκευή στο Ρέθυμνο, στο βιβλιοπωλείο Κλαψινάκη στις 7.30 η ώρα. Αυτά βλέπω full εδώ τώρα. Πρόγραμμα, λοιπόν. Προσπαθώ τα κοιτάω και εγώ μην κάνω κανένα λάθος, γιατί ξέρετε, μέσα στο μυαλό μου είναι full όλο αυτό. Ναι, και θα χαρώ πολύ να σας δώσω κάποια από αυτές, αν μπορέσετε. Εκδόσεις Διόπτρα, λοιπόν, και καλό τάξιδο να πούμε. Επειδή βλέπω ότι δίνεται ένα βιβλίο, θα ήθελα σήμερα για την παρουσίαση στον Άγιο Νικόλαο. Μπορώ έτσι να κάνω και εγώ να δώσω ένα γνώμη. Είναι προσφορά του βιβλιοπωλείου Αλφαβητάρι. Ένα βιβλίο λοιπόν που θα πρέπει να το παραλάβουν μόνο από την παρουσίαση όμως. Αυτό θα πρέπει να έρθει εκεί. Αλλά θα έχει και κάτι ιδιαίτερο αυτό το βιβλίο. Θα συνοδεύεται από το δαχτυλίδι.
του βιβλίου, ένα από τα συλλεκτικά κομμάτια, ένα συλλεκτικό δαχτυλίδι που έχει δημιουργηθεί, το δαχτυλίδι της πρωταγωνίστριας, μαζί με το βιβλίο, εσείς θα επιλέξετε πώς, ένας θα κερδίσει και το δαχτυλίδι μαζί και το βιβλίο, το οποίο θα παραλάβει από την παρουσίαση απόψε στον Άγιο Νικόλαο. Λοιπόν, θα πούμε, για να μην μπερδέψουμε τους τηλεθεατές, οι οποίοι μας βλέπουν και μας παρακολουθούν από τον Άγιο Νικόλαο, για την απόψινή εκδήλωση, ας μας γράψουν το ονοματεπώνυμό τους βιβλίο και Άγιος Νικόλαος, ο πιο γρήγορος που θα στείλει τώρα, δώστε μας παιδιά τον αριθμό. Δώστε μας το τηλέφωνο της εισόδου. Λοιπόν, γιατί έχουμε πει ότι τρέχει μία κλήρωση που αφορά τους τηλεθεατές που μας βλέπουν για ένα βιβλίο του Κώστα Κρομίδα, την Ουρανόεσα, που θα κάνουμε κανονικά την κλήρωση όπως έχουμε πει στο κινητό που σας έχουμε δώσει και στο σταθερό τηλέφωνο που αυτό είναι το νούμερο για να διεκδικείτε από όπου κι αν είστε το βιβλίο και αυτό είναι το σταθερό που μπορείτε εσείς που μας βλέπετε από τον Άγιο Νικόλαο να πάρετε τηλέφωνο, ο πιο γρήγορος θα κερδίσει την Ουρανόεσα μαζί με το συλλεκτικό δαχτυλίδι που πηγαίνει για λίγους πακέτο με το βιβλίο. Σημαντικό, θα το παραλάβει από την παρουσίαση. Θα το παραλάβει από την παρουσίαση σήμερα στον Άγιο Νικόλαο, γι' αυτό χρειάζεται να είναι ένας άνθρωπος που είναι από την περιοχή ναι, ή που έχει σκοπό που να πάει σήμερα στον Άγιο Νικόλαο για να το πάρει. Παίρνει τηλέφωνο και ποιος γρήγορος κερδίζει. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που τα πάμε και εύχομαι να τα πούμε ξανά σύντομα και να έχουμε και καινούργια πράγματα. Όχι σε 5 χρόνια. Έτσι, μην πάμε τόσο μακριά. Εξαρτάται από το. Αν είναι πάντως. Την ταχύτητα να τα που γράφεις. Σε 5 χρόνια και να έχω γράψει άλλα 5 βιβλία θα είναι θεϊκό. Καλύτερα. Θα είναι πολύ ωραίο. Θα σε γουρλίσει. Είστε επανειδήν όπως και να έχει. Καλή συνέχεια στο ταξίδι στην Κρήτη. Και εγώ.